Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ένα φίλο, αλλά κυρίως ένα φίλο της Ελλάδας. Γιατί ο Ζαν Κλοντ έχει αποδείξει σε πολύ οριακές και δύσκολες, θα έλεγα, στιγμές τη στενή σχέση που το συνδέει με την χώρα μας, αλλά και την πίστη του στην ευρωπαϊκή ιδέα. Και είμαι βέβαιος ότι όταν χρειάζεται θα είναι πάντα παρόν. Στη συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα τρέχοντα και φλέγοντα θέματα που αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα την πορεία υλοποίησης του προγράμματος που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015 μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Η Ελλάδα, πιστεύω, είναι πλέον μια κοινή διαπίστωση, έχει γυρίσει πλέον σελίδα και έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης. Το δεύτερο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, τόσο της Κομισιόν όσο και του ΟΣΑ, θα κλείσει με θετικό πρόσημο ανάπτυξης. Και αυτό θα συμβεί μετά από μια μακρά και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης. Η ανεργία, που ίσως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, που βρίσκεται σε πραγματικά απαράδεκτα επίπεδα για μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει αρχίσει αργά αλλά σταθερά να αποκλιμακώνεται, ενώ τα δημόσια οικονομικά για πρώτη φορά μετά από μια εξαετία όχι μόνο επιτυγχάνουν τους στόχους του προγράμματος, αλλά βρίσκονται σε πορεία υπεραπόδοσης. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ήδη εκπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των δεσμεύσεών μας, των δεσμεύσεων που αναλάβαμε έναντι των εταίρων μας, και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι οι εταίροι μας από την πλευρά τους θα πράξουν το ίδιο και πράττουν το ίδιο απέναντι στην Ελλάδα. Πρέπει το επόμενο διάστημα να επιταχυνθεί η υλοποίηση της συμφωνίας και κυρίως να επιταχυνθεί η υλοποίηση της συμφωνίας για την βραχυπρόθεσμη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και να οριστούν οι λεπτομέρειες για την μέσο μακροπρόθεσμη διαχείρισή του. Μπροστά μας έχουμε την δεύτερη αξιολόγηση, όπου συμφωνήσαμε πως πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά, διότι γνωρίζω την πεποίθηση, την άποψη του Ζαν Κλοντ για την ανάγκη να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και να θυμίσω ότι αυτή ήταν και μια κοινή δήλωσή μας που είχαμε κάνει σε δύσκολες στιγμές πέρυσι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως γνωρίζετε ότι ακούγονται διάφορες απόψεις. Ακούγονται απόψεις από την πλευρά των πιστωτών που προσκρούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, εργασιακό και κοινωνικό. Κοινή μας πεποίθηση όμως είναι ότι η ανάκαμψη στην Ελλάδα δεν μπορεί να στηριχθεί στη συντριβή της εργασίας, αλλά σε ένα παραγωγικό μοντέλο σύγχρονο και ασφαλές, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον. Σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και στην υψηλή προστιθέμενη αξία. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε εξάλλου και το στο μέγιστο δυνατό βαθμό και το πακέτο Juncker, έχοντας υποβάλει προς δανειοδότηση τα πρώτα 42 επενδυτικά έργα συνολικού ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ελπίζουμε ότι οι εγκρίσεις για τις χώρες σε κρίση θα είναι γρηγορότερες και κατά προτεραιότητα, ώστε αυτές οι επενδύσεις να δώσουν άμεση όθηση στην ανάκαμψη των οικονομιών μας και στην πολυπόθητη επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλική προς τον παραγωγικό επενδυτή,
και η κυβέρνησή μας υλοποιεί κρίσιμες μεταρρυθμίσεις από τις οποίες θα προκύψει η πραγματική ανάπτυξη. Προχωράμε στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την ουσιαστική ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την οργάνωση και τόνωση της επιστημονικής έρευνας, την συνεχή και υψηλού επίπεδου κατάρτιση των εργαζομένων, την βελτίωση των υποδομών, τη δημιουργία ενός απλού, ξεκάθαρου και σταθερού φορολογικού συστήματος. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο έργο που έχουμε αναλάβει. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις της ανταγωνιστικότητας και της δόμησης ενός πραγματικά σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και βεβαίως αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και όχι στην κατεύθυνση της κατεδάφισης κοινωνικών δικαιωμάτων. Συζητήσαμε επίσης για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι ψηφίζουμε και οι δύο υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και δεν θα είμαστε εμείς που θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσει ο Βρετανικός λαός και ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι θετικό και για τη Βρετανία και για την Ευρώπη. Ανεξάρτητα όμως από την ετοιμιγορία του Βρετανικού λαού, θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για το οριακό σημείο στο οποίο σήμερα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό κάποιοι έκαναν σχέδια για Brexit. Και σήμερα που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος αποχώρησης μιας χώρας από την Ένωση, φαίνεται πόσο κοντόφθαλμα, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, πόσο ανόητα ήταν αυτά τα σχέδια για όλη την Ευρώπη, για τους λαούς μας. Ευτυχώς όμως απέτυχαν. Τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη που βρίσκεται σε μια πραγματική κρίση χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει το όραμα και την προοπτική της. Δεν είναι ο στόχος μας να σώζουμε στο παραπέντε καταστάσεις αρνητικές. Στόχος μας πρέπει να είναι να μπορούμε να πείθουμε τους λαούς μας ότι η κοινή μας προοπτική είναι και αναγκαία και ελπιδοφόρα. Και αυτό οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να μετατρέψουμε το ερώτημα λιγότερη ή περισσότερη Ευρώπη σε μια καταφατική απάντηση καλύτερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε καλύτερη Ευρώπη και πρέπει να δουλέψουμε όλοι γι' αυτό. Με τον πρόεδρο Γιούνκερ συζητήσαμε επίσης για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Μιλήσαμε για τον καθημερινό αγώνα που έδωσαν παρά τις οικονομικές δυσκολίες ο ελληνικός λαός, οι τοπικές κοινωνίες, Έλληνες και ξένοι εθελοντές, οι ελληνικές υπηρεσίες. Και πράγματι, μπορώ να πω ότι υπήρξε δυνατότητα για μια αξιοπρεπή υποδοχή και φιλοξενία για πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων που από τις αρχές του 2015 πέρασαν από την Ελλάδα. Για την διάσωση 170.000 ανθρώπων στη θάλασσα, στο Αιγαίο, για τον αγώνα που δίνουν για τη στήριξη άνω των 60.000 προσφύγων που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, οι αρχές, οι τοπικές κοινωνίες, οι εθελοντές. Συζητήσαμε επίσης για την ειρηνική εκένωση δομένης. Όταν αντίστοιχοι καταβλισμοί διατηρούνται για χρόνια σε άλλες χώρες και διαλύονται με βία. Μιλήσαμε για τις πάνω από 50.000 θέσεις φιλοξενίας που έχουμε ήδη δημιουργήσει στην ενδοχώρα. Για εμάς είναι σαφές ότι ούτε αυτή η κρίση, ούτε η οικονομική κρίση μπορεί να λυθεί με τα εργαλεία του εθνικισμού. Οι πολιτικές της ξενοφοβίας, των φρακτών, των επαναπροωθήσεων στη θάλασσα είναι έξω από τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης και βρίσκονται έξω από τα εργαλεία με τα οποία εμείς αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση. Η Ελλάδα παλεύει το τελευταίο διάστημα για να αναδείξει ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης και για να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο.
και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε καταφέρει πολλά. Στο πνεύμα αυτό ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με την Τουρκία στο προσφυγικό. Στο πλαίσιο αυτό και με τη σημαντική στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών, οι ροές σήμερα έχουν μειωθεί σημαντικά και το κυριότερο, έχουν εκμηδενιστεί, και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, οι θάνατοι αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο, ανθρώπων που ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα αντικείμενο εκμετάλλευσης των δικτύων των διακινητών. Την ίδια στιγμή βέβαια πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ώστε αυτή η νόμιμη οδός μέσα από το relocation και το resettlement, την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση, να γίνει μια μεγάλη λεωφόρος, διότι ο στόχος μας είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε αυτή την παράτυπη οδό από μια μόνιμη οδό. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Γιούνκερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργή καθημερινή στήριξη που παράσχει στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Τέλος, με τον Πρόεδρο Γιούνκερ είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και το κυπριακό ζήτημα. Τονίσαμε ότι στηρίζουμε σταθερά τις διακοινωτικές συνομιλίες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού επί τη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δίκαιη και βιώσιμη λύση σημαίνει ότι θα είναι μια λύση που θα εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας και της εμπιστοσύνης σε όλο τον κυπριακό λαό, σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς αυτό τον αναχρονιστικό θεσμό των εγγύησεων. Μια λύση που θα δίνει νέα προοπτική σε όλη την Ευρώπη και θα ενισχύει τον ρόλο και την ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ίσως αυτή να είναι μπροστά μας μία από τις σημαντικές ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσουμε. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω για άλλη μια φορά να καλωσορίσω τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο Γιούνκερ, και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι η σχέση που έχουμε είναι μια σχέση ειλικρίνειας και φιλίας και είναι μια σχέση σταθερή με προοπτική, ακριβώς διότι σφυριλατήθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι εύκολο να λέει κανείς μεγάλα και ωραία λόγια για φιλία και συνεργασία, αλλά αυτές οι σχέσεις όταν δοκιμάζονται στα δύσκολα και αντέχουν, τότε μπορούν να είναι σταθερές και να έχουν προοπτική. Και νομίζω ότι η σχέση του Πρόεδρου Γιούνκερ με την Ελλάδα είναι μια τέτοια σχέση που δοκιμάστηκε στα δύσκολα, άντεξε και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο επικοδομητική στο εγγύς μέλλον. Yes, Prime Minister, ladies and gentlemen, I have to be very short. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έπρεπε ήδη εδώ και αρκετή ώρα να είμαι στην Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή. Επομένως, θα πρέπει να είμαι σύντομος. Κυρίες και κύριοι, πάντοτε είναι εξαιρετική χαρά για μένα να βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Είναι μια χώρα την οποία αγαπώ πολύ, όχι μόνο γιατί οι Έλληνες είναι ένας σπουδαίος λαός καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, αλλά και διότι έχω πάντοτε την ευκαιρία να συζητώ, όπως και έκανα σήμερα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συζητήσαμε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και θέλω να χαιρετήσω την αποφασιστικότητα και το κουράγιο, το θάρρος του ελληνικού λαού και κυρίως των πιο ευπαθών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Έλληνες, διότι αυτό αναδεικνύει την πρόσδεσή τους στο ευρωπαϊκό όραμα. Έρχομαι λοιπόν για να κομίσω ένα μήνυμα ελπίδας. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω. Η Ελλάδα έχει περάσει
ένα σημαντικό κάβο και μπορεί πλέον να μπει στον σωστό δρόμο. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταθεί στο πλάι της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φίλη της Ελλάδας. Εγώ προσωπικά είμαι φίλος της Ελλάδας και ξέρετε, οι φίλοι έχουν το προνόμιο πολύ συχνά να λένε πράγματα που κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ολοκληρώσαμε και επιλύσαμε μια πολύ σημαντική διαφωνία μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων χωρών μελών της ζώνης του ευρώ. Όπως και ο Πρωθυπουργός είπε, και εγώ συμφωνώ, θεωρώ ανόητη την επιθυμία αυτή που είχαν ορισμένοι πέρσι για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Η Ευρώπη δεν είναι πλήρης χωρίς την Ελλάδα, η ζώνη του ευρώ δεν είναι πλήρης χωρίς την Ελλάδα, ούτε η Ελλάδα μπορεί να είναι πλήρης χωρίς το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ποτέ δεν ήμουν σύμφωνος με όσους θεωρούσαν ότι η Ελλάδα έπρεπε να φύγει από το ευρώ. Σήμερα πλέον έχει φανεί ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι πλήρως εγκυστρωμένη στη ζώνη του ευρώ και το πρόγραμμα σταθεροποίησης σηματοδοτεί την πορεία που ακολουθεί η χώρα. Δεν είναι μόνο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, είναι ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και κυρίως της του ευκταίου εξυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αυτό το οποίο θα ήθελα είναι οι πολιτικοί φορείς στην Ελλάδα αλλά και ο σύσσωμος ο ελληνικός λαός να έχει την ιδιοκτησία του ελληνικού προγράμματος, διότι οι προσπάθειες που ζητούνται από την Ελλάδα και οι οποίες είναι δύσκολες, πράγματι είναι δύσκολο να καταβληθούν, δεν είναι προσπάθειες οι οποίες είναι προϊόν προσταγών και επιταγών από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα οφείλει να κάνει προσπάθειες όχι για να καταβάλει ούτως ή πίν κάποιο τίμημα προς τις Βρυξέλλες, αλλά προς όφελος και για χάρη των μελλοντικών γενεών. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την προσφορά μου πέρσι προς την Ελλάδα. Μιλούμε για 35 δις και από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και από το ΦΕΟΓΑ. Είναι χρήματα τα οποία μπορούν να προωθηθούν προς την πραγματική οικονομία. Είναι τα 35 δις του σχεδίου Juncker και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες έτσι ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κύριος Πρωθυπουργός τηρεί τις δεσμεύσεις του και τις έχει αναλάβει σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων που φέρει το όνομά μου. Μπορούν να γίνουν περισσότερα στην Ελλάδα και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε εγκρίνει δύο σημαντικά σχέδια επενδυτικά στην Ελλάδα. Μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα και που θα δανειοδοτηθεί για να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη και θα έχει εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξουν δυνατότητες έτσι ώστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν. Και άλλα σχέδια βρίσκονται υπό εξέταση και θα πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο δίδουμε τις εγκρίσεις στα επενδυτικά αυτά σχέδια. Βεβαίως μιλήσαμε για την προσφυγική κρίση και τονίζουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος και κυρίως οι Έλληνες πολίτες για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, τους δυστυχείς ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την απόλυτη ένδια. Και θα πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας, η οποία είναι πολύ πιο εκτεθειμένη σε αυτά τα προβλήματα συγκριτικά με τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη συμβαδίζει με την ευθύνη και την υπευθυνότητα. 62 εκατομμύρια ευρώ έχει λάβει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, πέραν των 500 εκατομμυρίων που προβλέπονται στην περίοδο 2014-2020.
Και το σημαντικό είναι ότι όλοι καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν το ρυθμό τους όσον αφορά το relocation από την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα 1.700 άνθρωποι έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε με πιο ταχείς ρυθμούς και να φτάσουμε γρήγορα στους 6.000. Με δύο λόγια, αυτές είναι οι βασικές παρατηρήσεις, τα βασικά σχόλια που έχω να κάνω, προσθέτοντας ότι είμαι σύμφωνος με τον Αλέξη για τα θέματα που ανέφερε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας, της χώρας μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ξεκινάει σε λίγο καιρό και η δεύτερη αξιολόγηση, τι στάση θα κρατήσει η Κομισιόν απέναντι στα σενάρια της προτάσης κάποιων εκ των δανειστών για τα εργασιακά, και αναφέρομαι σε πληροφορίες που αναφέρονται στις ομαδικές απολύσεις, το lockout και όλα αυτά, και αν θα στηρίξετε την ελληνική κυβέρνηση στο να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων που θα λάβουν χώρα το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση, ως προς αυτά τα οποία αναφέρετε, είναι ευρεία η συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θέλω ο κοινωνικός διάλογος και ο εργασιακός διάλογος να μπορέσει να λάβει χώρα και να συμβάλλει στην Ελλάδα και αλλού. Άλλωστε, οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ελληνική πραγματικότητα. Και θα πρέπει η εργασιακή νομοθεσία να προχωρήσει προς την κατεύθυνση των καλών πρακτικών που υπάρχουν αλλού. Εγώ δεν είμαι φίλος των συλλογικών απολύσεων και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα διαμορφώσει μια πρόταση με την οποία θα μπορέσω να είμαι σύμφωνος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ό,τι αφορά την Ελλάδα. Είπατε ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα. Αν σκέφτεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει σελίδα και να διαχειριστεί καλύτερα ζητήματα όπως η οικονομική κρίση, το προσφυγικό, η ανεργία και όλες αυτές οι αντιδράσεις που υπάρχουν από την κοινωνία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα αναλάβετε πρωτοβουλίες μέσα από μια διαδικασία με ευρύτερα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση? Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής σας το γεγονός ότι με την άφιξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της οποίας προείσταμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πυροδοτήσει, έχει δώσει νέα πνοή στο επενδυτικό σχέδιο, διότι θέλουμε οι ευρωπαϊκοί λαοί να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν ότι εάν η λιτότητα είναι αποκλειστική επιλογή, τότε δεν οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει να επαναφέρουμε την ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση. Το σχέδιο Juncker έχει κινητοποιήσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, και έτσι μέχρι το τέλος του 2018 θα είμαστε σε θέση να έχουμε κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 315 δις ευρώ. Επίσης, δεν θα έχει διαφύγει της απολύτου ακριβής προσοχής σας ότι με τη δική μου παρότρινση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισαγάγει στοιχεία ευελιξίας στην ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και όχι στην τυφλή κοντόφθαλμη εφαρμογή του. Πάντοτε βεβαίως παραμένοντας αυστηρή για την τήρηση των κανόνων. Ωστόσο, θα πρέπει η τήρηση των κανόνων να γίνεται αντικείμενο πολύ πιο ευρείας ερμηνείας. Έχουμε ευρεία διαβούλευση για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, μια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Και έχουμε και τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, όπως γνωρίζετε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφέρω κάτι που ήδη είναι γνωστό.
Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση και στους δύο θα ήθελα να κάνω. Κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στην δεύτερη ερώτηση. Α. Ναι, πολύ σύντομα θα απαντήσω. Όπως είπα πιο πριν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος, οι εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη, η ραγδαία άνοδος της ακροδεξιάς και εθνικιστικών, λαϊκιστικών δυνάμεων, με πρόσφατο παράδειγμα τις προεδρικές εκλογές στην Αυστρία, η ανάδειξη στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές, τις τοπικές εκλογές και τις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία την ίδια, ενός κόμματος που επιδιώκει την έξοδο της Γερμανίας από την Ευρωζώνη ως ρυθμιστή του πολιτικού στήματος στη Γερμανία, όλα αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική παροιμία, δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή πορείας.